Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου, τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Έργο Ασφαλιστική από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και δημοσιεύσαμε στο nextdeal.gr. Και συγκεκριμένα, διαβάζοντας και το μήνυμα του κυρίου Θεόδωρου Κοκάλα, ενημερώνει ότι τα καθήκοντα θα ασκεί από σήμερα ο έμπειρος και βαθύς γνώστης των εταιρικών θεμάτων Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε προσωρινά και μέχρι τον ορισμό του οριστικού αντικαταστάτη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Για τον λόγο αυτό, έχουμε και τη χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι. Εγώ από το σπίτι, ο κύριος Χατζηπαναγιώτου από την εταιρεία την ΕΡΚΟ, ο οποίος ελπίζω να μας ακούει. Μας ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην αρχή των νέων αυτών καθηκόντων και να ξεκινήσουμε από αυτά. Αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για την αλλαγή αυτή στην Έργο. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Κωστή. Θα ήθελα να πω ότι ύστερα από μία μακρά θητεία 33 ετών στην Έργο, την οποία υπηρετώ από θέσεις υψηλής ευθύνης, η εξέλιξη αυτή ήταν μια τιμητική διάκριση για μένα, αφού είχα τη χαρά και την τιμή να παραλάβω από ένα καταξιωμένο στέλεχος της εταιρείας μας, της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και κατά τα διαφαινόμενα και της ευρωπαϊκής πολύ σύντομα, και αναφέρομαι στον κύριο Κοκάλα, με προοπτική να την παραδώσω στην επικείμενη στον επόμενο CEO, η έλευση του οποίου επίκειται. Με την ευκαιρία αυτή και από το βήμα αυτό, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Βίλμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και το προσωπικό και το σύνολο των συνεργατών της εταιρείας μας, διότι χωρίς τη δική τους υποστήριξη και αναγνώριση, δεν θα μπορούσα να είχα τύχη αυτής της ιδιαίτερα τιμητικής διάκρισης. Πώς πέρασε αυτό το διάστημα της καραντίνας που όλοι, σε όλους άλλαξε η ζωή μας και η εργασία και η προσωπική ζωή. Πώς ήταν για εσάς και για τους ανθρώπους της Έργο και πώς λειτουργήσε η εταιρεία όλους αυτούς τους προηγούμενους δύο μήνες? Ναι, πρέπει να σας πω ότι η εταιρεία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές του ομίλου της Έργο και της Munich Re, έχει πάντοτε στη διαθεσιμότητα και σε ετοιμότητα μία σειρά από επιχειρησιακά σχέδια, η εφαρμογή και η υιοθέτηση των οποίων διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια σε περιπτώσεις κρίσεων ή και έκτακτων γεγονότων. Έτσι λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση, με την απροσδόκητη εξέλιξη του κορονοϊού, η εταιρεία μας αντιμετώπισε το θέμα αυτό με ψυχραιμία, χωρίς να χάσει πολύτιμο χρόνο και με προσανατολισμό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Έτσι, με έναν πολύ ιδιαίτερο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, μπορέσαμε να οδηγήσουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε εργασία από το σπίτι περισσότερους από 300 εργαζόμενους, που αποτελεί ένα ποσοστό της τάξης του 85% του συνολικού προσωπικού της εταιρείας μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε σε μία ενέργεια απαγόρευσης επισκεπτών στους εργασιακούς χώρους για να διαφυλάξουμε την υγεία και αυτών οι οποίοι, λόγω της ειδικότητάς τους και του αντικειμένου τους, εξακολουθούν να εργάζονται στον εργασιακό τους χώρο. Καθιερώσαμε το θεσμό του Γραφείου Πληροφοριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα γραφείο το οποίο είναι έξω από τους εργασιακούς χώρους, αποτελεί ένα σημείο επικοινωνίας και επαφής της εταιρείας με το εξωτερικό της περιβάλλον και δίνει λύσεις, απαντήσεις ή και εξυπηρετεί ενίοτε όσους επισκέπτονται τα γραφεία μας. Τέλος, έχουμε λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την καθημερινή υγιεινή και απολύμανση σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση για όσους εργαζόμαστε ακόμη μέσα από τα γραφεία μας. Πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από το βαθμό επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος και πρέπει να πω ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άριστη συνεργασία του HR με το IT και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
αλλά βεβαίως και στο γεγονός ότι είχαμε σαν εταιρεία έγκαιρα προβλέψει να ψηφιοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος των εταιρικών διαδικασιών μας και να τα εντάξουμε στο έργο Portal, ένα εργαλείο καθημερινής δουλειάς των συνεργατών μας, που έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα της αγοράς. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, από αυτά που μας λέτε, φαίνεται ότι και εσείς, όπως και στο σύνολό της η ασφαλιστική αγορά, επέδειξε μια εντυπωσιακή ετοιμότητα σε αυτή τη νέα κανονικότητα, όπως λέμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρξαν κάποια προβλήματα στις συνεργασίες με ασφαλιστές, είτε και με τους ασφαλισμένους σας. Ναι. Θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι πραγματικά δεν συναντήσαμε κανένα πρόβλημα, ούτε με τους συνεργάτες μας, ούτε με τους ασφαλισμένους μας. Και προσωπικά το αποδίδω στο γεγονός ότι εμείς σαν έργο έχουμε αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, μια σχέση εμπιστοσύνης με το δίκτυο των συνεργατών μας, η οποία στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και σε μια εταιρική, διαχρονική εταιρική πολιτική, σταθερή, με σκοπό και στόχο να μην ευνηδιάζει ποτέ ούτε τους συνεργάτες μας, ούτε τους ασφαλισμένους μας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, πήραμε έγκαιρα μία δέσμη προσωρινών μέτρων για να αντιμετωπίσουν οι συνεργάτες και οι ασφαλισμένοι τα προβλήματά τους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη, μετά την οποία δεν είχαμε κανένα παράπονο ή κανένα γεγονός που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει. Η παραγωγή πώς κινήθηκε αυτούς τους δύο μήνες? Θα σας μιλήσω για το τετράμινο, από 1η μέχρι 30 Τετάρτου, όπου πραγματικά είναι ισοζυγισμένοι οι αριθμοί του 2020 με το 2019. Είμαστε ακριβώς στο μηδέν. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί, αλλά βεβαίως δεν μας δυσαρεστεί κιόλας δεδομένων των δυσκολιών της αγοράς. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό και αυτό το γεγονός συνδέεται με την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι συνεργάτες μας στην έργο και είναι πάντοτε πρωταγωνιστές και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της εταιρείας μας τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα υπάρχουν τάσεις συρρήκνωσης του τζίρου των ασφαλιστικών εταιριών. Εμείς ευελπιστούμε με τη σύμπραξη και τη συμπαράσταση του δικτύου των συνεργατών μας, όλων των δικτύων, με την καθοδήγηση της έμπειρης της εμπορικής διεύθυνσής μας, η οποία είναι στελεχωμένη με έμπειρα στελέχη και αξιοποιώντας όλες τις εταιρικές μας διαδικασίες, ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου για μας να είναι πάλι μια πετυχημένη χρονιά, για μας, για τους συνεργάτες μας και για τους συμμετόχους. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα όπου επιστρέφουμε σιγά σιγά, να το πούμε έτσι, στην κανονικότητα έτσι όπως τουλάχιστον θα θέλαμε να την λέμε. Ποιο είναι το σχέδιο και τι προβλέπει το σχέδιο της έργου για την μετά καραντίνα εποχή? Ναι, βέβαια είναι αυτονόητο ότι έχουμε ένα σχέδιο σταδιακής επανένταξης στην κανονικότητα όπως είπατε. Όμως εμείς θέλω να σας πω ότι ούτε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας αποστασιοποιηθήκαμε από τους εταιρικούς μας στόχους. Μπορεί πράγματι να έχουμε αλλάξει την προτεραιότητά τους, αλλά οι στόχοι μας παραμένουν στη στόχευσή μας και παραμένουν επιγραμματικά. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι ουδέποτε σταματάμε να επιδιώκουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα από μια συνετή διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων και της εταιρείας γενικότερα που μας εμπιστεύονται οι μέτοχοι. Έχουμε στη στόχευσή μας να ολοκληρώσουμε εντός του χρονοδιαγράμματος τη συγχώνευσή μας με απορρόφηση της θυγατρικής μας εταιρείας της Δάσελας. Έχουμε στη στόχευση να ολοκληρώσουμε την αναδιοργάνωση του τομέα ζωής και υγείας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο προσβλέπουμε, μέσα από το οποίο θα αξιοποιήσουμε το εταιρικό δίκτυο, το οποίο σήμερα
δεν αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε και που θα μπορούσε, λόγω του ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι στον τομέα ζωής και υγείας και ευελπιστούμε ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο κλάδο αυτό. Παράλληλα, έχουμε σαν στόχευση να ολοκληρώσουμε όλες την ψηφιοποίηση όλων των εταιρικών λειτουργιών, έτσι ώστε να είμαστε ακόμη πιο οργανωμένοι και με περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο παρόμοια περιστατικά με την καραντίνα, αλλά και την καθημερινότητά μας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να επανακινήσει και πάλι η ασφαλιστική αγορά? Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά έπαψε καθόλου να δραστηριοποιείται επαρκώς. Άρα εγώ θα το διόρθωνα και θα έλεγα το ερώτημά σας τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μην χρειαστεί να επανακινήσουμε την ασφαλιστική αγορά. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και η δύσκολη δεκαετία που περάσαμε ήταν μια δεκαετία που ο κλάδος μας επλήγει λιγότερο από κάθε άλλο. Και αυτό έχει να κάνει με την άρτια στελέχωση του κλάδου μας συνολικότερα, πιστεύω προσωπικά. Και θα συμπλήρωνα ότι, ότι στήριξε και την οικονομία σε έναν βαθμό. Βεβαίως, βεβαίως. Και δυστυχώς αυτό δεν αναγνωρίστηκε ακόμη και από τις διαδοχικές κυβερνήσεις, έτσι. Τώρα, εκείνο το οποίο προσωπικά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε για να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να επανεκκινήσουμε τον κλάδο μας, είναι ότι θα πρέπει η αγορά να δείξει λίγο περισσότερη σύνεση και ψυχραιμία όταν υπάρχουν προβλήματα με τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους. Θέλω να πω ότι αυτό έτσι θέλω να το προσδιορίσω λίγο περισσότερο. Παρατηρώ πολλές φορές όταν υπάρχουν προβλήματα στην αγορά να σπέβδουν ορισμένες εταιρείες, λάθη κάνουμε όλοι μας ενίοτε και εμείς, να υιοθετούμε λύσεις οι οποίες κοστίζουν στην εταιρεία χωρίς να επιλύουν το πρόβλημα του ασφαλισμένου. Να πω ένα παράδειγμα. Εάν σήμερα αναγνωρίσουμε ότι ένα από τα κορυφαία προβλήματα είναι η έλλειψη ρευστότητος και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου του 300 ευρώ και σου λέει ότι δεν μπορώ να τα πληρώσω διότι δεν έχω το εισόδημα για να το καλύψω, η λύση δεν είναι να το κάνουμε 260, διότι αφού δεν έχει τα 300 δεν έχει και τα 260. Η λύση είναι να τον οδηγήσουμε, μπορούμε να τον πούμε εάν το πρόβλημά του μετριάζεται, εάν για αυτό το μεσοδιάστημα θα μπορούσε να το κάνει εξάμηνο το συμβόλαιο, τρίμηνο, μηνιαίο ακόμη, γιατί όλες οι εταιρείες λίγο πολύ έχουν αυτή τη δυνατότητα, ώστε να τον βοηθήσουμε, να του δείξουμε το σωστό δρόμο της επίλυσης του προβλήματός του. Επομένως, το να μειώσω την τιμή από μόνη της δεν λέει τίποτα. Επιβαρύνουμε την εταιρεία χωρίς ουσιαστικά να βοηθάμε τον πελάτη και τον συνεργάτη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θέλει περισσότερη ψυχραιμία και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι για να βοηθήσουμε έναν ασφαλισμένο πρέπει να το θέλει και ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του και να μην είναι στις επιδιώξεις του να μεταφέρει το πρόβλημά του σε πρόβλημα της εταιρείας, της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Επομένως, το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες περιμένω στο μέλλον να είναι περισσότερο αξιολογημένες και περισσότερο να είναι εστιασμένες στο πρόβλημα που πάνε κάθε φορά να λύσουν. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλοι έχουμε ανάγκη από ένα αισιόδοξο μήνυμα. Υπάρχει κάτι τέτοιο που έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη μέρα? Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι προσωπικά πιστεύω στις μεγάλες δυνατότητες του κλάδου μας. Αυτό δεν είναι μόνο ευχή ή εικασία. Το έχουμε αποδείξει σαν αγορά ασφαλιστική μέσα από δυσκολίες όχι μόνο της δεκαετίας που παρήλθαν αλλά και στο παρελθόν. Και νομίζω ότι έχουμε μία ευκαιρία στο μέλλον να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας και να τις χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που να αναδείξουμε τον κλάδο μας ως έναν από τους πιο επιτυχημένους σε περιόδους δύσκολες και μη.
Κύριε Χατζηπαναγιώτου, εύχομαι και πάλι καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα και στα νέα βάρη και ευθύνες που έχετε πάρει αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω και από κοντά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω ό,τι με ρωτήσατε και εύχομαι και σε εσάς καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.